Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πρεμιέρα για τον ΕΦΚΑ, για τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τώρα στις 15 Ιανουαρίου, με τα νέα ειδοποιητήρια με τις νέες αυξημένες εισφορές να φτάνουν στους ασφαλισμένους στις 31 Ιανουαρίου. Οι γκρίζες ζώνες είναι αρκετές, τόσο για τη λειτουργία του νέου υπερταμείου, όσο και για το τι θα ισχύσει τελικά με τα μπλοκάκια. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, ο διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται τελικά? Κάθε αρχή και δύσκολη, όπως φαίνεται, όχι μόνο για τους ασφαλισμένους αλλά και για το ίδιο το Ταμείο, καθώς ακόμα και παρά το γεγονός ότι έχουν κινηθεί τα πράγματα αρκετά προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών, παραμένουν ακόμα αρκετές γκρίζες ζώνες, όπως πολύ σωστά είπες, και πολύ μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν και πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν οι εισφορές τους. Γι' αυτό και υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη αγωνία και κινητικότητα, με πολλούς να σκέφτονται αν θα πρέπει να κλείσουν το μπλοκάκι τους, αν είναι επιχειρηματίες, αν θα πρέπει να αλλάξουν την επιχείρησή τους και να την κάνουν ΕΠΕ ή και η ΑΕ που δεν επιβαρύνεται με τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές, και γενικώς να δουν πώς θα καλυφθούν από τα νέα δεδομένα. Οι νέες εισφορές θα είναι πιο αυξημένες? Όπως προβλέπεται από την λειτουργία του νέου ταμείου, οι νέες εισφορές θα είναι συνάρτηση των εσόδων των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κερδισμένοι είναι αυτοί που δεν είχαν έσοδα, είχαν πάρα πολύ χαμηλά έσοδα, γιατί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια ελάχιστη εισφορά. Μέχρι στο παρελθόν, αν κάποιος είχε πολλά χρόνια ασφάλισης χωρίς όμως να γράφει σημαντικά έσοδα, μεγάλος αριθμός εργαζομένων, αυτό σήμαινε ότι πλήρωνε στάνταρ κάποια χρήματα. Τώρα αυτά τα χρήματα θα είναι λιγότερα. Όμως, αν ξεπεράσει κάποια χρήματα και πάνω το χρόνο, υπολογίζεται από τα 20-25.000 ευρώ και πάνω το χρόνο, τότε πληρώνεις πολύ περισσότερα χρήματα. Μπορεί να φτάνει δηλαδή να πληρώνεις διπλά και τριπλά χρήματα για ασφαλιστικές εισφορές. Αν μάλιστα έχεις τα έσοδα που μπορεί να φτάνουν και τα 5.000 ευρώ, σημαίνει ότι τα έσοδα που θα πληρώσεις για ασφαλιστικές εισφορές μπορεί να είναι και υπερδιπλάσια σε σχέση με αυτά που πλήρωνες το 2016. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις σπέβδει ο κόσμος να κλείσει τα βιβλία του ή να μετατρέψει, αν μιλάμε για όμικρον έψιλον και έψιλον έψιλον εταιρείες, να τις μετατρέψει σε ΙΚΕ και που δεν επιβαρύνονται για εισφορές. Αν σκεφτεί κανείς ότι μια ομόρυθμη εταιρεία με έσοδα 60, καθαρά κέρδη 60.000 ευρώ θα πληρώσει 12.000 εισφορές μόνο και μόνο για τον ΕΦΚΑ, χωρίς αυτό να υπολογίζει το τι θα πληρώσει για φορολογία. Πάντως, για το Ταμείο λένε ότι θα βγαίνουν πλέον πολύ γρήγορα οι συντάξεις, δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι το θετικό του όλου νομίσματος, ότι όπως είπε και ο Υπουργός Εργασίας κ. Αξιόγλου, θα έχουμε συντάξεις σε 3 μήνες, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπορούσε να φτάναμε και τα 3 χρόνια σε πολλές περιπτώσεις για να βγουν συντάξεις. Μένει βέβαια να το δούμε και στην πράξη, γιατί πολλά έχουμε ακούσει. Και ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και σήμερα έχουμε γκρίζες ζώνες, κυρίως και σε μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων. Δηλαδή, το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί με τους μισθωτούς που ταυτόχρονα έχουν και εισοδήματα από τα μπλοκάκια. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει και περιμένουμε σε αυτό μια διευκρινιστική εγκύκλιο κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, που θα σου λέει ότι ωραία, έχεις τον μισθό σου κανονικά. Αν έχεις μπλοκάκι, τι θα πληρώνεις? Θα πληρώνεις λογικά το ποσοστό από το μπλοκάκι. Θα το πληρώνεις όμως εσύ ή θα το πληρώνει ο εργοδότης? Γιατί υπάρχουν 2 διαφορετικές διατάξεις ανάλογα με το σε πόσο έχεις κόψει μπλοκάκι μέσα στη χρονιά. Και επίσης ένα άλλο θέμα. Αν έχεις μπλοκάκι, αλλά δεν έχεις κόψει χρήματα μέσα στη χρονιά, έχοντας όμως ταυτόχρονα μισθωτή εργασία, τι θα γίνει? Ο Υφυπουργός Ασφάλισης είπε σήμερα ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα πληρώνεις. Μέχρι πρώτη μας ξέραμε ότι θα πληρώνεις το ελάχιστο, που είναι περίπου 100 ευρώ το μήνα, ώστε να υπάρχει μια ελάχιστη καταβολή. Οπότε μένει αυτό να διευκρινιστεί. Ακριβώς. Όλα αυτά θα τα μάθουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Επιθυμία και προσδοκία όλων είναι μέχρι τις 15 του μηνός να έχει ξεκαθαρίσει τουλάχιστον το τοπίο.